Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Πριν δεν μπορούσα να συμιλήσω γιατί. Δεν πειράζει. Είμαστε εδώ τώρα με το νοσοκομείο εκεί για μια οικογενειακή υπόθεση και δεν μπορούσα να μιλήσω. Για πες μου. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη το Δέλιο να λύουμε λίγο το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι της Καλυθέας. Ρωτούσα τον Δημήτρη αν έχουμε κάποια στοιχεία για αυτή την ομάδα που παίζαμε. Αν είναι ομάδα με μεγάλους στόχους, αν ξέρουμε, με budget, με σχέδια. Εγώ επειδή έχω ένα θέμα οικογενειακό και δεν ταξίδεψα με την ομάδα χθες. Μίλησα με τον Σάκη το Ρήμο και με τον. Μιλήσαμε την Παρασκευή με τον Σάκη, εμείς, ναι. Που ήταν παρόν και, εντάξει, και τα υπόλοιπα παιδιά και ήταν και οι συνοδοί υπόλοιποι που ήταν εκεί για το τι ομάδα αντιμετωπίζει. Βασικά η ομάδα η δικιά μας πάλι στριμώχτηκε σε ένα γήπεδο πλαστικό, κακοφτιαγμένο. Πάρα πολύ μικρό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αντιμετωπίζαμε μια πολύ σκληρή και ψηλή ομάδα η οποία επικεντρώνεται στα στημένα, δηλαδή πίεση μεγάλη από στημένα, γιατί οι διαστάσεις του γηπέδου είναι σχεδόν μισές από το γήπεδο που παίζουμε εμείς. Πήγαμε να παίξουμε 5x5. Το αράουτ ήταν πάντα κόρνερ, κατάλαβες. Φτάναμε και εμείς, μάλιστα. Αυτό ήταν, δεν βγήκε όπως έπρεπε. Στο 2-1... όταν μας έκαναν το 2-1, μετά ο διαιτητής, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ένα πέναλτι το οποίο όλοι είπαν και οι ίδιοι και οι δικοί τους ότι ήταν πέναλτάρα σε ανατροπή του Χασάη, δεν έδωσε το 2-2 να πάμε στο ημίχρονο. Το τέταρτο γκολ το φάγαμε στο 95. Η ομάδα τους έχει στελέχη από Super League 2 και έχει καλές μονάδες. Καλές μονάδες. Δύσκολα θα περάσουν όλοι από εκεί μέσα, γιατί σου είπα το γήπεδο είναι πάρα πολύ. Το περιεγράψανε χειρότερο και από το πλαστικό το δικό μας πριν να το ξυλώσουμε. Δηλαδή τα παιδιά τα δικά μας δεν είναι συνηθισμένα σε τέτοια γήπεδα να παίζουν, πρέπει να μάθουν να αγωνίζονται και σε τέτοια γήπεδα, γιατί θα παίξουμε σε αρκετά πλαστικά. Εντάξει, τώρα ένα πρώτο μάτς θέλαμε και εμείς να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα, δεν βγήκε, παίξαμε καλά, ευχαριστημένοι είναι όλοι και οι παρόντες που ήταν εκεί. Ανταγωνιστική ήταν η ομάδα μας, δεν ήταν δηλαδή το αποτέλεσμα. Δεν μαρτυράει την εικόνα. Εντάξει, τώρα από ό,τι ακούω όλοι θα περάσουν δύσκολα από εκεί μέσα. Τώρα, θα δούμε. Η ομάδα είναι καλά. Συμπεράσματα. Αλλά μια ερώτηση έχω μόνο, Πέτρο, και να σε αποδεσμεύσουμε. Πού πιστεύεις ότι θα κριθεί η παραμονή της Καλυθέας, γιατί αυτός είναι ο στόχος, φαντάζομαι, να μείνει στην κατηγορία η Καλυθέα. Εύκολο μάτι δεν υπάρχει, δεν θα υπάρξει κανένα. Αυτό είναι σίγουρο. Η παραμονή της Καλυθέας, αν και εφόσον ανοίξει το, οι διατάξεις επιτρέψουν φιλάθλους, ναι. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε και εμείς έδρα όπως έχουν. Το γήπεδο εκεί ήταν, ξέρεις, είναι όπως είναι το προπονητικό το δικό μας. Γύρω-γύρω. Και είχε σίτα γύρω-γύρω και ήταν γεμάτο. Δηλαδή αυτοί δεν έλειπαν από κόσμο, δηλαδή και από φωνές. Αυτό λέγαμε με το Σάκη την Παρασκευή. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούμε και εμείς να ανοίξουμε κάποια πόρτα να πηγαίνουν πίσω από τα κυκλοφορία στην κερκίδα από πίσω. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό από την αστυνομία να επιτραπεί. Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα. Άλλαξε ένα πράγμα. Δεν γίνεται επίσης όλοι στο πρωτάθλημα έτσι. Όπου θα υπάρχει σίτα θα είναι στον κόσμο. Αν λοιπόν ανοίξει ο ΕΟΔΗ, το Υπουργείο Αθλητισμού, τις πόρτες έστω με ένα ποσοστό, τουλάχιστον να έχουμε αυτό το ποσοστό να αποκτήσουμε έδρα. Γιατί κακά τα ψέματα η έδρα παίζει ρόλο. Άλιστα. Και στις αποφάσεις των διαιτητών επηρεάζει, δυστυχώς. Και στην ψυχολογία των παικτών που παίζουν μέσα. Ωραία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το φροντίσουμε όταν και εφόσον ανοίξουν οι κερκίδες, να μπορούμε να έχουμε κόσμο στο γήπεδο να μας υποστηρίζει. Μάτς εύκολο δεν θα υπάρχει κανένα και ο δρόμος είναι μακρύς. Αυτό. Πέτρο, σε ευχαριστούμε. Θα τα λέμε. Έγινε. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Πέτρο. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.